Ήθελα καταρχάς να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος τον χτύπησε γιος και κόρη, δηλαδή γρήπη και πυρετός, και δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα. Έχει όμως φροντίσει να δεχτεί τα παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τους δώσει τα διπλώματα. Θα τον αντικαταστήσει, θα τον εκπροσωπήσει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά, κ. Βασίλης Σταταρόπουλος. Θέλω να δώσω το λόγο στην αγαπημένη μου συνάδελφο, τη Βάσο Τσωτηρίου, η οποία είναι καθήλυνα αρμόδια για τα σχολεία. Εγώ τη πήρα τη θέση. Συγγνώμη. Καλησπέρα και από μένα. Δύο λόγια μόνο. Καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν και φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλατε να είστε κάπου αλλού πίσω σήμερα. Μόνο δύο λόγια. Ότι αισθάνομαι εκπροσωπώντας την παιδεία αυτής της πόλης περήφανη, γιατί ένα σχολείο κατάφερε κάτι τόσο πολύ μεγάλο. Δύο φορές περήφανη. Γιατί οι Έλληνες έχει αποδειχτεί μεν ότι στο εξωτερικό αποδίδουν εξαιρετικά όταν το παιχνίδι παίζεται στα ίσια, όπως ξέρουμε όλοι, γι' αυτό αποδίδουν έξω τόσο πολύ καλά. Και επίσης γιατί πρόκειται για ένα από τα σχολεία μας που δεν ξέρουμε όλοι ότι τα σχολεία μας δεν είναι και τόσο πολύ φροντισμένα, έχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Είμαι δύο φορές περήφανη γιατί αυτό είναι επίτευγμα ενός σχολείου της δημόσιας δωρεάν παιδείας, για την οποία όλοι αξίζει να αγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια δύο φορές επίσης στους εκπαιδευτικούς τους. Περιμένουμε πολλά από εσάς. Δεν έχετε ούτε τους μεγάλους μισθούς, ούτε τις πολύ μεγάλες ανταμοιβές. Ελπίζουμε η ζωή και το μέλλον σας ανταμοιβή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους. Να σας διαβιβάσω τα συγχαρητήρια του Δημάρχου, ο οποίος προανέφερε και η κυρία Μπαβούνη λόγω του Δήμου Κλινίδης δεν μπορεί να έρθει. Και με εξοδότησε να σας ενημερώσω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα προσκαλέσουμε τα παιδιά έτσι ώστε να δείξουμε και σε όλη την πόλη το επίτευγμα το οποίο έχουν κάνει. Επιπλέον να ξέρετε ότι σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια εμείς θα είμαστε δίπλα στα παιδιά. Γιατί τα μυαλά αυτά πρέπει να αξιοποιούνται και να αποτελούν φάρο και παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους υπόλοιπους. Ξανά πάλι συγχαρητήρια στους δασκάλους, σε κανένα ανάποδα, στους γονείς που έχουν τέτοια παιδιά και στα παιδιά που περιμένουμε να μας ανεβάσουν στα ύψη. Λοιπόν, να σας καλησπερίσουμε κι εμείς. Καταρχήν, να πούμε εμείς από την άποψη των εκπαιδευτικών. Εδώ πέρα μαζί μας, βέβαια, είναι ο διευθυντής του Λυκείου μας, ο κύριος Γράψας, και είναι και ο σχολικός σύμβουλος, ο κύριος Παυλικάκης, ο οποίος εκ μέρους του ΕΠΕΣ, του Ζάνιου Πρώτου Πειραματικού Λυκείου, θα θέλαμε να μας κάνει, να μας πει δύο λόγια. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Παυλικάκη. Καλησπέρα σας. Θέλω εκ μέρους του Εποπτικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του Ζανίου Λυκείου να συγχαρώ τα παιδιά για τη μεγάλη τους αυτή επιτυχία και τους συναδέλφους για τη δουλειά που έχουν κάνει και να πω ότι αισθάνομαι κάθε μέρα μεγάλη τιμή που έχω την παιδαγωγική ευθύνη του Ζανίου Λυκείου, ενός ιστορικού σχολείου το οποίο έχει πετύχει πάρα πολλά και έχει τη δικιά του ιστορία στον Πειραιά. Αυτή η επιτυχία, θέλω να πω, δεν είναι η μόνη. Έχουν πάρα πολλά επιτεύγματα τα παιδιά, ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια που το σχολείο λειτουργεί σαν πρότυπο πειραματικό. Κάθε φορά έχουμε και μια καινούργια επιτυχία. Έχουμε επιτυχίες σε διαγωνισμούς λογοτεχνίας. Είχαμε πέρσι πρώτο βραβείο στο σχεδιασμό βιομηχανικού προϊόντος, για να πω λίγα, πολύ λίγα από αυτά που έχουμε πετύχει. Και βέβαια αυτή την πολύ μεγάλη διάκριση που πέτυχαν τα παιδιά στο διαγωνισμό της διαστημικής και του προγραμματισμού. Θέλω να τους ευχηθώ καλή πρόοδο και πάντοτε να έχουν τόσο μεγάλες επιτυχίες. Εμείς θα είμαστε κοντά τους, θα είμαστε κοντά στους συναδέλφους, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε και επίσης να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και το Δήμο του Πειραιά για τη βοήθειά τους σε αυτή την προσπάθεια για το σχολείο μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι ελπίζουμε
και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τα παιδιά ότι και του χρόνου ακόμα τα ίδια και καλύτερα. Πιστεύουμε ότι θα πάρουμε μέρος πάλι και σε καινούριους διαγωνισμούς και τα παιδιά θα διαπρέψουν και θα μας κάνουν όλους υπερήφανους. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κρύο. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους γονείς και όλους τους υπόλοιπους που ήρθανε. Δηλαδή, μπράβο, με τέτοιο κρύο είναι πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ελπίζω λίγο να είναι και ενδιαφέρον για να σας αισθάνουμε. Ξεκινάμε λίγο με ένα βιντεάκι που είναι από τον όμιλο Αριστείας που έχουμε στο Ζάνιο Λίγιο, το οποίο είναι η τρίτη χρονιά λειτουργίας. Να δείτε δύο πραγματάκια σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην τελετή παρουσίαση διαγωνισμού Zee Robotics από την ομάδα Stardust Ανίου Λυκείου. Τώρα θα δούμε την ομάδα που κάνει μια μικρή αναφορά στο διεθνικό σταθμό ΕΣΑ στην Όργο της Ολλανδίας, όπου φιλοξενηθήκαμε κατά την τελική φάση του διαγωνισμού.
Χαίρετε. Λοιπόν, πρώτο PowerPoint αφορά το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Θα σας παρουσιάσουμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Μπορούμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, ο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό είναι ένας ερευνητικός διαστημικός σταθμός, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από τη Γη, σε τροχή γύρω από τη Γη. Κατοικείται συνεχώς από το 2000. Εξυπηρετεί κυρίως από τα ρωσικά διαστημόπλια Soyuz και Progress. Μέχρι τώρα έχουν φιλοξενηθεί 186 αστροναύτες από 15 διαφορετικές χώρες. Και εντάξει, επίσης ήταν και πρώτος προορισμός των πρώτων τουριστών του διαστήματος. Χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαστήριο μικροβαρύτητας και βιολογίας σε περιβάλλον έλλειψης βαρύτητας. Εκτελούνται διάφορα πειράματα στην τομέα της βιολογίας, ανθρώπινης βιολογίας, φυσικής, της αστρονομίας, της μετεωρολογίας και άλλων επιστημών. Και επίσης είναι κατάλληλος για μελλοντικά συστήματα, τα οποία αφορούν επανδρομένες αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη. Και τέλος, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός λειτουργεί με συνεργασία διαφόρων υπηρεσιών, όπως η NASA, πιο γνωστή από τις ΗΠΑ, η Ροσκόσμος στη Ρωσία, η JAXA της Ιαπωνίας, η CSA του Καναδά και η ESA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Η NASA είναι η Αμερικάνικη Υπηρεσία Διαστήματος. Ιδρύθηκε το 1958. Η έδρα της βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, ενώ όλες οι αποστολές έχουν εκτοξευτεί από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy. Η ESA, η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, έχει έδρα το Παρίσι, ενώ οι βάσεις της βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. Ιδρύθηκε στη λογική ότι θα ήταν ασύμφορο η κάθε ευρωπαϊκή χώρα να έχει τη δική της ευρωπαϊκή βάση και είχε ως στόχο να ξεπεράσει σε τεχνολογία τις αντίστοιχες της Σοβιετικής Ένωσης και της Αμερικής. Έχει 20 κύρια κράτη-μέλη, ένα εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα και περιστασιακά συνεργάζονται και κάποιες άλλες χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα βλέπουμε τα σήματα. Πάνω αριστερά είναι η Ροσκόσμος της Ρωσίας, η JAXA της Ιαπωνίας και η CSA του Καναδά. Τώρα θα δούμε ένα βίντεο στο οποίο η αστροναύτης Άννη Γουίλιαμς θα μας ξαναγεί στο χώρο του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού. One laboratory out of many here on the International Space Station. It's actually on the left-hand side. If I was International Space Station and I was flying through space like this, my left hand would be where the Japanese laboratory is. So now again, we're on the right-hand side, all the way on the right of the International Space Station. This is Columbus, the European module. It has science experiments all over. You can see it looks a little bit crowded. And here we do a lot of our medical experiments. So this is a really cool module. The reason I'm bringing that up is because this is where four out of six of us are. So people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. I've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books, I've got some clothes, and other things that make it sort of like home.
Αυτή εδώ είναι η κουζίνα. Here's a pretty cool place. This is sort of like in your house where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have. Drinks, meats, eggs, vegetables, cereals, bread, snacks. And that's a good place. That's where you find all the candy. Not only is this food made in the U.S., but we also have food here from Japan. We've got Russian food. As you can see, all these red containers are filled with food that's from Russia. And then we get some of our specialty stuff, some things that we like, some of our favorite stuff that your family can send up. In fact, I like Fluffernutters, and so I got sent up some fluff so I could make my Fluffernutter with peanut butter. So you have a lot of food up here, no problems. Αυτά εδώ είναι τα σκάφαδρα, ιστορία στον αυτό. I'm here with my two buddies in the airlock. Actually, these are two spacesuits that are ready, primed up to go outside, as we call it, to go do a spacewalk in case we have to do anything outside. Some of the things we do outside are just like inside repairs. We have a lot of electrical boxes and machinery and solar arrays, in fact, that I talked about earlier, that are outside, and sometimes they don't work quite right. You might want to see what the helmet looks like. It's pretty cool, too. We don't usually go out like this, so you usually can see when the helmet's open. So you can see what it looks like inside. Somebody's little head would be inside of here. So you can see, you can turn your head all the way around while you're inside of there, but the helmet stays still, so that's determines your how far you can see. And it's usually pretty sunny out there, so we have to wear our sunglasses, and this is our sunglasses right here, which make you look pretty cool. Now, I'm going to take you to one of the... Τώρα κατευθύνεται προς το ωραίο μέρος του Διεθνού Διαστημικού Σταθμού, που είναι τα κούπολα, το οποίο είναι κάτι σαν παρατηρητήριο. Like a glass-bottom boat. This is the cupola. It sticks down below the space station. It's one of those places you find yourself hanging out in all the time because all you want to do is look back at our planet. I think some questions I had were about what do you do in your free time, and you can't help but want to just come to the cupola and look outside as much as you can. And a lot of folks. I play this game with myself about where we're flying over the Earth. I try to come in here and just guess. After being here for a little while, you can sort of figure it out. You can tell different cloud types over different continents. You can tell different soil types over different continents. So let's see. And then, of course, there's a lot of ocean. So usually we're over the ocean at first glance. I will tell you in just a moment where we are. Now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell. But we're right over the continent of Africa. Hey, what's that? I think that's a spacecraft. That's a spacecraft. I'm going to take a look at that. That's pretty cool. It's a little bit smaller than the rest of the spacecraft, the space station, so you'll see if we go there, it'll be a little bit more cramped. But we're going, we can look all the way back to the back of the spacecraft, which is where the Russian segment is. And then we can look all the way forward to the front of the spacecraft, where the Japanese laboratory, the European laboratory, and the American laboratory. So we're going into the Russian segment. Be ready. You don't need a passport either. We'll go take a trip and say hello to the boys down there in just a minute. Well, let's do that first, actually, and then we'll go down to the Soyuz at the very end. This is Yevgeny. Hi. Doing a little tour. This is the FGB. And what's cool about this module
and this is actually the very first piece of the space station that came up in 1998. The space station has been around for about now, manned for 12 years, but it's been up in space for about 14 years. And what's cool about this module, of course, it's the central post. It also has great windows right down toward Earth. It has controls to fly in visiting spacecraft if they need some assistance right here. It has Russian computers as well as American computers to help us control anything we need to on the space station. Six of us going to one bathroom is really tough. And so there's one bathroom here and one bathroom. Korolev, Sergei Korolev, who is a chief designer of putting men into space. And of course, on the right-hand side, Yuri Gagarin, the first man to go into space. And now let's go see ours. The message is a huge. Primarily used for communications when we're trying to talk to the ground. So three of us fit in here. Like I said, it's a little squishy, but somehow it seems like we all managed to get in here and fit pretty well, and it's a pretty safe ride home. You're probably wondering, what's all this junk behind us? It's all of our survival gear, just in case we end up landing in some strange place on the planet and nobody's there to rescue us right away. We have all sorts of survival gear with us, keeping us safe in here. So they've pretty much thought of everything. And we'll be home on the planet within the next 12 hours. Pretty shocking. Και τέλος ένα μικρό βίντεο από το πλήρωμα που έκανε το διαγωνισμό και στοιχεία από τις ομάδες οι οποίες δίνουν. Be committed to a project like this, so it's an honor to have been part of that. So, and congratulations to the winner and to everybody who made it this far and to everybody that participated from the very beginning. And we just want to thank all of you on board. Just between, oh, go ahead, Elena, go ahead. No, I just want to say it was really great. Great. Congratulations. Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα σας εξηγήσουμε με λίγα λόγια το σκοπό και τους όρους του διαγωνισμού καθώς και την επιτυχημένη πορεία της ομάδας μας σε αυτόν. Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι η διαδικασία όλου του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός ήταν παγκόσμιος και πήραν μέρος σχολεία από όλη την Ευρώπη και από την Αμερική. Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά μαθητές ηλικίου. Στο διαγωνισμό αυτό ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή που είχαμε δει.
Το διοργανώνει το MIT, η NASA που είναι η Αμερικάνικη Υπηρεσία Διαστήματος και η ESA που είναι το αντίστοιχο στην Ευρώπη. Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι να προγραμματιστούν κάτι μικρά σφαιρίδια, τα οποία έχουν μέγεθος μπάλας του βόλεϊ, τα οποία θέλουν να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα, το οποίο το έχουν φανταστεί και έχει βασιστεί στην πραγματικότητα. Οι αρχικές φάσεις του διαγωνισμού ήταν σε προσωμείο στον υπολογιστή και η τελική φάση είχε γίνει στο διάστημα ζωντανά, στο διαστημικό σταθμό. Αυτό ήταν το γράμμα που είχε στείλει ο υπεύθυνος όλης της διαδικασίας, όλου του διαγωνισμού, που μας εξηγούσε το τι έπρεπε να κάνουμε και μας προσκαλούσε να συμμετέχουμε σε αυτό. Και στην ουσία το παιχνίδι ξεκινούσε με μια ανακάλυψη ενός αστεροειδούς, όπου είχε πάνω στην επιφάνειά του χημικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στη Γη και έπρεπε να τα πάρουμε ώστε να τα μελετήσουν οι επιστήμονές μας. Έτσι. Οπότε αυτά τα σφαιρίδια που ονομάζονται spheres προγραμματίστηκαν με αλγορίθμους τα οποία τους επέτρεπαν να κινούνται και να βγάζουν φωτογραφίες των περιοχών πάνω του υποτιθέμενου δορυφόρου. Η κίνησή τους γινόταν μέσω 12 ακροφυσίων τα οποία είχαν συμπιεσμένο αέρα και εφόσον ήταν σε μηδενική βαρύτητα μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε στο εικονικό περιβάλλον, οι δύο σφαίρες βρίσκονται σε ίση απόσταση από τον αστεροειδή που βρίσκεται στο κέντρο. Από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίζονται τρία τυχαία σημεία πάνω στον αστεροειδή, τα οποία οι σφαίρες καλούν να φωτογραφίσουν. Λοιπόν, στόχος των σφαιρών είναι να ευθυγραμμιστούν πάνω από τα σημεία που εμφανίζονται και τραβώντας φωτογραφίες να κερδίσουν πόντους. Υπάρχει δυνατότητα από τις σφαίρες να πάρουν από μία φωτογραφία κοντινή και μία μακρινή από κάθε σημείο και στη συνέχεια να τις ανεβάσουν έτσι ώστε να τις στείλουν στη Γη. Για κάθε φωτογραφία που αποστέλλεται στη Γη, οι ομάδες κερδίζουν για κάθε μακρινή 3 πόντους και για κάθε κοντινή 2 πόντους. Στο σχήμα μπορείτε να δείτε την κοντινή ζώνη και τη μακρινή. Αν οι σφαίρες προσκρούν στο αστεροειδή ή προσκρούν μεταξύ τους, τότε χάνουν πόντους και καύσιμα. Ενώ παράλληλα με τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται μία ηλιακή έκλαμψη, η οποία καταστρέφει τη μνήμη των σφαιρών. Κατά τη διάρκεια των ηλιακών εκλάμψεων, οι σφαίρες μπορούν είτε να σβήσουν τα συστήματά τους, είτε να κρυφτούν πίσω από τη σκιά. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση χάνουν 3 πόντους και παθαίνουν ευλάβη. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ένα στιγμιότυπο ηλιακής έκλαμψης. Η μία σφαίρα, η μπλε, είναι κρυμμένη στη σκιά, ενώ η κόκκινη έχει απενεργοποιήσει τους κινητήρες της. Εδώ είναι άλλο ένα σχεδιάγραμμα όπου φαίνεται η σκιά στην οποία είναι κρυμμένη η κόκκινη σφαίρα, ενώ η μπλε σφαίρα έχει απενεργοποιήσει τις μηχανές της. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο κύριες φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η επίλυση του προβλήματος πρέπει να γίνει στις δύο διαστάσεις και ανά 60 δευτερόλεπτα εμφανίζονται δύο σημεία πάνω στον αστεροειδή, τα οποία ονομάζονται σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία εμφανίζονται τυχαία πάνω σε αυτό. Στην πρώτη φάση πήραν μέρος 179 σχολεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρώπη και το Μεξικό και προκρίθηκαν σε αυτή 138 σχολεία. Την πρώτη θέση πήρε το σχολείο μας. Εδώ βλέπουμε μία προσημείωση στις δύο διαστάσεις. Βλέπουμε τις δύο σφαίρες να κινούνται ώστε να προσπαθήσουν να πάρουν τους πόντους από τα σημεία ενδιαφέροντος και να κερδίσουν πόντους. Βλέπουμε την ηλιακή έκλαμψη, η οποία
Ήρθε και πάνω δεξιά και αριστερά βλέπουμε τους πόντους και τα καύσιμα τα οποία έχει η κάθε σφαίρα. Στη δεύτερη φάση δυσκόλεψε το πρόβλημα που έπρεπε να λύσουμε και έπρεπε όλο το πρόγραμμα να γίνει στις τρεις διαστάσεις. Τώρα εμφανίστηκαν τρία σημεία, τα οποία ήταν σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία δεν ήταν σταθερά, αλλά κάθε 60 δευτερόλεπτα άλλαζαν. Η ομάδα μας σε αυτή τη φάση κατάφερε να πάρει τη 19η θέση. Πάλι βλέπουμε μία προσομοίωση, αυτή τη φορά στις τρεις διαστάσεις. Δεν αλλάζει κάτι ως προς το παιχνίδι. Κινούνται με τον ίδιο τρόπο, προσπαθούν να πάρουν πόντους, οι βαθμοί είναι στην ίδια θέση. Και στη τρίτη φάση του διαγωνισμού, οι ομάδες που πέρασαν από τη δεύτερη φάση έπρεπε να σχηματίσουν συμμαχίες μεταξύ τους. Οπότε, ένα απόγευμα μαζευτήκαμε στο σχολείο και σε μια τηλεδιάσκεψη μαζί με το MIT σχηματίσαμε τη συμμαχία μας, η οποία αποτελούνταν από τα σχολεία της ομάδας Bacon και το BI Robotics από το Charlottesville και το New Jersey της Αμερικής αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, αξίζει να τονίσουμε πως το δικαίωμα επιλογής των ομάδων για τη συμμαχία την είχε αυτός που θα τερμάτιζε τη δεύτερη θέση σε υψηλότερη βαθμολογία. Και αυτό το δικαίωμα το είχαν οι Bacon, οι οποίοι Bacon είχαν περισσότερη εμπειρία από τον διαγωνισμό και είχαν κατακτήσει και είχαν πέρασει αρκετές τελικές διαδικασίες από τον διαγωνισμό. Οπότε αυτή η εμπειρία ομάδα διάλεξε εμάς σχετικά πιο άπειρους για να είναι στην ίδια συμμαχία με εμάς. Στην τρίτη φάση του διαγωνισμού έπρεπε το δορυφόρος μας να κινήσει στα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία κινούντουσαν πάνω στο αστεροειδή και αυτή ήταν η δυσκολία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τελικά με την συνεργασία μας μαζί με τα σχολεία Bacon και του BI Robotics καταφέραμε να προκριθούμε πρώτοι στην τρίτη φάση και περάσαμε στην τέταρτη φάση του διαγωνισμού. Εδώ πέρα έχουμε ένα βίντεο με το οποίο αντιμετωπίζουμε την ομάδα από την οποία χάσαμε στο τελικό. Τους Lake Vardas και θέλω να σας πούμε πως στο τελικό κρίνεται περισσότερο το αποτέλεσμα στην τύχη επειδή σε περισσότερα simulation καταφέραμε και νικάγαμε αυτήν την ομάδα. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε πάνω δεξιά τους πόντους μπλε σφαίρας οι οποίοι είμαστε εμείς και πάνω δεξιά τους πόντους κόκκινης σφαίρας. Σε αυτό το σημείο η σφαίρα μας ετοιμάζεται να πάρει μια φωτογραφία και να πάει πάλι στη μαύρη περιοχή η οποία μπορεί να τη φυλάξει από τις ηλιακές εκκλάμψεις. Να το έγινε ένα φλερ. Η σφαίρα μας έχει 20-26 πόντους και οι αντίπαλοι έχουν 19 πόντους. Και τώρα ξαναπήρε άλλη μια φωτογραφία και γυρίζει πάλι πίσω στο Shadow Zone. Άλλο ένα φλερ απέφυγε η σφαίρα μας. Ξαναγυρίζει για να πάρει άλλη μια φωτογραφία και τώρα τελειώνει ο χρόνος και έχουμε νικήσει με διαφορά 7 μονάδων. Τώρα, όπως ακούστηκε προηγουμένως, οι αγώνες τελικής φάσης γίνονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και οι αλγόριθμοι που έχουμε σχηματίσει από κοινού μαζί με τη σχολή από την Αμερική φορτώνονται πάνω στους δορυφόρους πίσω που ακούστηκε προηγουμένως, οι οποίοι τους υλοποιούν πραγματικά στο διάστημα. Για να δούμε το τελικό, κάναμε το ταξίδι στην Ολλανδία, που από εκεί πέρα σε μια τηλεδιάσκεψη σε ένα χώρο στο διαστημικό κέντρο ESA μαζί με όλα τα σχολεία από την Ευρώπη, παρακολουθούσαμε το τελικό μαζί με το MIT. Αυτό εδώ πέρα είναι το βίντεο από το τελικό. Bacon Saneo Brewery versus and two Lake 11 Betars. Lake 11 Betars, representatives come forward. Send some people up. Αυτοί εδώ πέρα είναι συντονιστές από το MIT.
Και αυτός ήταν ο πίνακας που βλέπαμε το σκορ από τους υπολογιστές από κάτω. How are you feeling about this championship? Nervous? Αυτός είναι ένας μαθητής από την ομάδα Bacon της Αμερικής με τους οποίους είχαμε συνεργαστεί. All right, here we go for the final. Τώρα πούμε τους αστροναύτες. That's the charm. Στο προηγούμενο σημείο είχαν σταματηστεί η διαδικασία για να γεμίσουν τα δικά τους σφαίρες και τώρα ξεκινάνε το διαγωνισμό, ξεκινάνε και ήδη από το ίδιο σημείο. That looks like great initial position. We always like to see that, especially for the very final one. Θεωρητικά υπάρχει ο αστεροειδής στο κέντρο του. Oh, they're showing off great skill there. Ανάμεσα από τους δύο αστεροειδείς, επειδή δεν μπορούν να τον βάλουν στο διάστημα. Take pictures. Orange a little bit more aggressive than blue. Yeah, that's right. And we'll see who takes the first picture. Πήραμε και ίδιο την πρώτη εικόνα. Orange was uploaded this picture already, and so did blue. And their scores are almost the same, except orange got a little extra points for sending the picture first. Έχουμε και τους ίδιους πόντους αυτή τη στιγμή στο διαγωνισμό. Up to orange at this point, I believe. Και όπως βλέπετε, η πορτοκαλί σφαίρα. Indeed, and the final score of the final round of the 2015 Zero Robotics Competition for blue, 87-87. For orange, I dare to say 142. As I say, great number, 142. Της αντίπαλης συμμαχίας στην Αμερική με τις άσπρες ομάδες όπου συγχαίρονται. That was actually Lake 11 Baiters because it was group B team 2 as compared to group A team 2. So Lake 11 Baiters. Congratulations, Lake 11 Baiters champion. Thank you. Of the Aerobotics 2014 High School Competition. Like I said earlier, I'm just getting the code up here. Congratulations also to Bacon Zanio Human Robotics for second place. And a great competition. We certainly enjoyed it. I hope y'all did as well. Σημαντικό για κάθε ομάδα ήταν η στρατηγική η οποία ακολουθούσε, καθώς διέφερε από κάθε ομάδα σε ομάδα. Αρχικά η δική μας στρατηγική αποτελούνταν από τέσσερα απλά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε το κοντερότερο σημείο ενδιαφέροντος και να τραβήξουμε φωτογραφίες, ενώ στην τέταρτη φάση εντοπίσαμε το σημείο που πήγαινε πρώτα στην κορυφή. Έπειτα είχαμε είτε κλείναμε τη σφαίρα σε κάθε ηλιακή έκλαμψη, είτε οδηγούμαστε στο Sand Zone. Επίσης, προσέχαμε πολύ να ψυχρωστούμε τον αντίπαλο και ο κώδικας μας χαρακτηριζόταν από ειδικές ρυθμίσεις για να έχει γρήγορη κίνηση η σφαίρα μας. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Κάποια από αυτά είναι ηλιακές εκλάψεις. Το γεγονός ότι περιστρεφόντουσαν τα σημεία ενδιαφέροντος και έτσι το έκανε πιο δύσκολο για τη σφαίρα να τραβήξει τις φωτογραφίες. Σίγουρα η περιορισμένη μνήμη, τα περιορισμένα κάψιμα της σφαίρας. Και φυσικά το γεγονός ότι έπρεπε να μειώσουμε τον κώδικα μας σε λιγότερες σειρές, γιατί άλλαζαν οι προδιαγραφές. Και ναι, όσο προτούσαμε τη φάση του διαγωνισμού, δύσκολευε όλο και περισσότερο, γιατί άλλαζαν και οι όροι. Όπως γνωρίζετε, ο κώδικας μας γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία. Κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση. Στην Ολλανδία νικήσαμε τους διαγωνιστές της ημιτελικής φάσης, ενώ χάσαμε στο τελικό. Από την Ιταλική ομάδα Lake 11 Panthers. Και εδώ πέρα βλέπουμε μια εικόνα ενός σήματος που είχε ένας αστροναύτης, αυτό το σήμα έχει ταξιδέψει 3.000 τροχές γύρω από τη Γη και ήταν το βραβείο για τις πρώτες τρεις ομάδες και το συγκεκριμένο φυλάστηκε στο σχολείο μας. Και αυτή η εικόνα είναι από την απονομή και από την δεξίωση στο εστιατόριο που στεγάζονταν σε ένα ξενοδοχείο στην Ολλανδία. Και ο κύριος στο κέντρο, με το γκρίζο μαλλί, είναι ένας διακεκριμένος αστροναύτης που
που έκανε εισαγωγή, μας πήρε, μας είπε κάποια πράγματα και φυσικά μας είναι χάρη μετά την νίκη μας. Θα κλείσουμε την παρουσίασή μας με δύο βίντεο από την εκδρομή μας στο Άμστερνταμ και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσίαση σας εδώ. Καλό πλάνο, εντάξει, είσαι ο μισός κοντινός, είσαι μυστήριος.
Πάνω στο κανάλι, σε ρώμα. Άστα να μιλήσει! Άστα να μιλήσει!
ήταν πάρα πολύ ωραίες. Επειδή ήταν σαν η χώρα και... Και στο κάθε καφέ. Ήταν και εμείς ήταν και φίλους. Και περίμενε μόνο. Και ήταν φίλους και ήταν στο κάθε καφέ. Ναι. Και επειδή είχα... Και επειδή μου δώσετε και δώρα, όλοι μαζί ευχαριστώ. Καλά φίλοι. Ναι, σκότω. Εσύ πώς πέρασες. Και ποιο πέρασες. Αλλαδρία, καλά. Για όλα. Εσύ, Φώτη. Ήταν το καλύτερο μέρος. Το καλύτερο. Το καλύτερο, το καλύτερο, το καλύτερότερο. Ναι. Κύριε Κουμπούλη, εσείς πώς περάσατε. Ναι. Κύριε Τσαντήλα, εσείς μείνατε. Για πείτε πώς σας φάνηκε το αυτό. Α, είναι βίντεο, είναι. Ναι. Εδώ, εδώ. Τι σας άρεσε πιο πολύ, η ΕΣΑ ή το άφρυντα? Η ΕΣΑ. Ωραία, ωραία. Αλλά προφανώς ναι. Είστε έτοιμος για μάθημα αύριο? Δηλαδή, τι έχουμε διαγωνισμό? Όχι, για μάθημα, για εκπαίδευση.